καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από την παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης, τη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από το νομαρχείο, στην έκθεση φωτογραφίας από το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης και έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον πρόεδρο, τον Δημοσθένη τον Καραγεωργίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος, αφού το θέμα της είναι ο Εύρος και πόσο μάλλον τα όμορφα και πιο χαρακτηριστικά του τοπία. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Εύρος. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα Εύρος. Είναι για 10η συνεχόμενη χρονιά θεσμός πλέον η έκθεση του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης για την Αλεξανδρούπολη. Είναι μια έκθεση με 48 φωτογραφίες από 21 φωτογράφους. Πρώτη φορά στο κέντρο εκθέτουν τόσο πολύ μαζί φωτογράφοι. Είναι μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά από τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε πλέον και την εμπειρία 10 και πλέον χρόνια λειτουργίας του κέντρου και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πραγματοποίησή της. Η ανταπόκριση των πολιτών ποια είναι μέχρι στιγμής, πότε ξεκίνησε να μας πεις η έκθεση αρχικά και πότε θα τελειώσει? Η έκθεση ξεκίνησε από τις 14 Ιουλίου και θα τελειώσει στις 22. Η προσέλευση του κόσμου είναι όπως κάθε χρόνο μεγάλη, φέτος είναι πιο πολύ, δεν ξέρω γιατί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, έχουμε πολύ θετικά σχόλια για τις φωτογραφίες και σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι με την έκθεση και το χειμώνα. Ανέφερες τον αριθμό των φωτογράφων, οι οποίοι είναι πολλοί. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ στην πόλη μας για την απεικόνιση τοπίων και τοπικών, αλλά και εν γέννη της Θράκης, αφού το κέντρο είναι της Θράκης, και πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, γιατί γνωρίζουμε ότι είχατε και εργαστήρια στο παρελθόν, τα οποία ήταν sold out. Το κέντρο αυτή τη στιγμή αριθμεί 120 τακτικά μέλη. Δεν μετράμε τους επισκέπτες ή τους ανθρώπους που έρχονται και παρακολουθούν ανοιχτές εκδηλώσεις που κάνουμε για το κοινό. Όντως, τα εργαστήρια φωτογραφίας που κάνουμε κάθε χρόνο είναι sold out και φέτος επανερχόμαστε τον Οκτώβριο με πολύ διαφορετική θεματολογία, με πιο σημερινά δεδομένα και πιο κοντά στη τεχνολογία. Αλλά πάντα κύριο θέμα θα είναι η φωτογραφία. Και για να περάσουμε λίγο και πιο συγκεκριμένα, εδώ μπορούν οι τηλεθεατές μας να δούνε και τις φωτογραφίες στα πλάνα, να μας πεις λίγα λόγια για το θέμα της φετινής έκθεσης, πώς το διαλέξετε και ποια τοπία εδώ μπορούν να δούνε όσοι πολίτες την επισκεφθούν. Κάθε χρόνο, στην αρχή της φωτογραφικής περίοδου, του Σεπτέμβριο, έχουμε μια συνάντηση όλα τα μέλη τα τακτικά του συλλόγου που συζητάμε το θέμα της επόμενης έκθεσης που είναι συνήθως Ιούλιο ή Αύγουστο η έκθεση. Ήταν ένα θέμα που όταν προτάθηκε, ψηφίστηκε από όλους, ήταν ένα θέμα το οποίο έχει τρομερό εύρος και θεματολογία μεγάλη για να φωτογραφηθεί. Θα δείτε τοπία, θα δείτε σκηνές από την καθημερινότητα, θα δείτε ανθρώπους, θα δείτε φύση, θα δείτε πολύ όμορφες εικόνες ενδεχομένως που δεν έχετε ξαναδεί, που δεν θα έχετε δυνατότητα να δείτε στον Εύρο. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο νόμο που για πρώτη φορά τον κάναμε εικόνες και τον μεταφέρουμε σε μια έκθεση. Και σε ό,τι αφορά τώρα εν γέννη την τέχνη της φωτογραφίας, υπάρχει ενδιαφέρον από πολίτες για να ενταχθούν στο Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης και αν ναι, πώς μπορεί κάποιος να το πράξει αυτό? Τα τελευταία χρόνια και με τη διάδοση της εικόνας που γίνεται πιο πολύ μέσω ίντερνετ ή social media, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει μια μεγαλύτερη αγάπη για την εικόνα και τις φωτογραφίες. Εμείς στο κέντρο κάνουμε πιο πολύ focus στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Στην ουσία μιλάμε για εικόνες που εκφράζουν συναισθήματα των ανθρώπων που σε μια στιγμή κλειδώνουν κάτι και μένει και δημιουργεί συναισθήματα και στους άλλους ανθρώπους το βλέπουν. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι στην Αλεξανδρούπολη και εκτός Αλεξανδρούπολης, γιατί έχουμε και μέλη εκτός Αλεξανδρούπολης, που τους ενδιαφέρει και μας επισκέπτονται και γίνονται και μέλη και παρακολουθούν τις συναντήσεις και ό,τι κάνουμε, εργαστήρια, δράσεις, και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Στόχοι για το μέλλον που θέτεται και ενδεχομένως και τα θέματα των επόμενων ετών που θα έρθουν? Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο? Τι νομίζετε ότι είναι άξιο απαθανάτησης? Άξιο είναι οτιδήποτε δημιουργεί συνέστημα σε αυτόν που έχει τη φωτογραφική στα χέρια του. Αλλά για τις δράσεις, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πάρα πολύ έντονος. Έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα που περιμένει και τα μέλη αλλά και το κοινό που θα απολαύσει εκθέσεις και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Είμαστε στην εξέλιξη ενός πολύ μεγάλου project φωτογραφικού
Δηλαδή? Που συμμετέχουν όλα τα μέλη. Θα πούμε παραπάνω πράγματα όταν ολοκληρωθεί, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλα τα μέλη που συμμετέχουμε. Καθώς και ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ φωτογραφίας που θα γίνει για πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη και θα συμμετέχει όλη η πόλη, θα είναι ανοιχτό και ετοιμάζουμε και πάρα πολλές δράσεις που θα αφορούν και μικρότερες ηλικίες. Πολλά πράγματα έχουμε δηλαδή να περιμένουμε από εσάς στο μέλλον και τέλος θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η φωτογραφία, αν μπορείς, τουλάχιστον εσύ προσωπικά με την υποκειμενική σου άποψη να ξεχωρίσεις και για ποιο λόγο. Τις φωτογραφίες τις έχω δει πάρα πολλές φορές γιατί συμμετείχα και στην επιλογή και στην επιμέλεια της έκθεσης. Για μένα όλες τις φωτογραφίες είναι σημαντικές. Όλες τις φωτογραφίες έχουν να πούν κάτι στο κοινό, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα ένα απόγευμα μέχρι τις 22 την Κυριακή που θα είναι η έκθεση για να τη δείτε. Και θα ταξιδέψετε σίγουρα με αυτές τις εικόνες που έχουν αποτυπώσει τα μέλη μας. Και με αυτή την όμορφη σκέψη θα κλείσουμε για απόψε, κυρίες και κύριοι. Ένα ανοιχτό κάλεσμα λοιπόν απευθύνει το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης σε όλους τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και του Εύρου να δώσουν το παρόν στην έκθεση για ακόμη μία χρονιά και να αντικρίσουμε όλοι μας τις κρυμμένες ομορφιές του τόπου μας. Καλό σας βράδυ.